την πλουτοκρατία. Όμως είναι το δίκιο του εργατή και όχι τα συμφέροντα και παρεοράτη. Θέλουνε σύνδενες ή να φτάσουμε στο πατώ. Οργανώσει παντού, πάρτουν τα πάνω κάτω. Νόμος είναι το δίκιο του εργατή και όχι τα συμφέροντα και παρεοράτη. Η κυβέρνηση έχει φέρει ένα προϋπολογισμό για άλλη μια φορά σε βάρος των δικαιωμάτων και της υγείας, σε βάρος της ζωής συνολικά του λαού μας. Ένα προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα προϋπολογισμό με απόλυτη συνέπεια στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της και στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων όλων των προηγούμενων χρόνων. Δεν θα περιμέναμε βέβαια τίποτα περισσότερο από ένα προϋπολογισμό του αστικού κράτους που είναι δημιούργημα και εργαλείο των εκμεταλλευτών μας για να μοιράζει τα χρήματα που έχουν βγει από τον ιδρώτα των εργαζόμενων και να τα μοιράζει στα τμήματα της αστικής τάξης και στα τμήματα των επιχειρηματικών ομίλων. Ταυτόχρονα να προσπαθεί να δώσει λίγα ψίχουλα τα οποία οι εργαζόμενοι διπλά και τριπλά θα κληθούν να τα ξαναπληρώσουν. Κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι φιλολαϊκός όταν προέρχεται από την εξουσία των εκμεταλλευτών. Η πανδημία απέδειξε περίτρανα ότι τα αδιέξοδα αυτού του συστήματος πληρώνονται με ανθρώπινες ζωές και με επιδείνωση της ποιότητας ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Την ώρα που μετράμε εκατοντάδες νεκρούς την ημέρα από την πανδημία και τους μετράει η εργατική τάξη και ο λαός μας, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διαχειριστεί την κρίση προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και με αυτό το προϋπολογισμό. Μέσα σε αυτόν δεν προβλέπεται όχι μόνο αύξηση που είναι επιβεβλημένη για τις δαπάνες της υγείας, αντίθετα προβλέπεται μείωση των κονδυλίων. Δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για να γίνουν προσλήψεις ή να μονιμοποιηθούν χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν αυτά τα χρόνια σε αυτό το τομέα το τόσο ευαίσθητο. Δεν προβλέπεται καμία αύξηση, αντίθετα μείωση στα κονδύλια του Υπουργείου Εργασίας. Αυξάνονται οι έμεσοι φόροι που πληρώνει καθημερινά ο λαός μας. Συνάδελφοι, το μόνο κονδύλι που έχει, στο οποίο προβλέπει αύξηση αυτός ο προϋπολογισμός, είναι αυτό που αναφέρεται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Δηλαδή, να δώσει μερικά εκατομμύρια ευρώ, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις, στους καπιταλιστές, για να έχουν επάμφυλη εργατική δύναμη. Και βέβαια προβλέπεται να δίνονται τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΝΑΤΟ για να σφαγιάζονται οι λαοί όπως έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Νομοθετούνται τα 200 ευρώ ως μηνιαίος μισθός για τους εργαζόμενους στα επιδοτούμενα προγράμματα. Πάλι τσάμπα εργατικό δυναμικό για τους εργοδότες. Όλα αυτά, συνάδελφοι και συναδέλφισες, έρχονται για να συμπληρώσουν αυτά που έχει υποστεί η εργατική τάξη και ο λαός μας όλο αυτό το διάστημα, αυτά που έχουμε υποστεί μέσα στους χώρους δουλειάς, με πετσόκομα των δικαιωμάτων μας, με πετσόκομα των μισθών μας, με ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, με όλα αυτά που καθημερινά ζούμε, έρχονται να προστεθούν πραγματικά στη λέλαπα που αντιμετωπίζουμε μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς με τα κρούσματα της πανδημίας του κορονοϊού που καθημερινά μετράμε όλο και περισσότερα. Σε αυτό λοιπόν τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε παρά να απαντήσουμε αναδεικνύοντας και παλεύοντας σήμερα για τις δικές μας ανάγκες. Δεν μπορούμε παρά να κλιμακώσουμε την πάλη μας κόντρα σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Δεν μπορούμε παρά να τσακίσουμε τη λογική του μικρότερου κακού, του φτιασιδώματος αυτής της βαρβαρότητας, τη λογική ότι μπορεί να υπάρξει πιο ορθολογική φιλολαϊκή διαχείριση, όλα αυτά δηλαδή που διατυμπανίζουν
οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Κόντρα σε όλα αυτά οργανωνόμαστε στη βάση της πείρας που έχουμε από τους αγώνες που δώσαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Και παλεύουμε σήμερα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, για να φορολογηθούν τα κέρδη των επιχειρηματιών και των καπιταλιστών, για να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός με νόμο, για να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο και η 13η και 14η σύνταξη, για να μην περικοπεί το δώρο των Χριστουγέννων, για να προστατευτούν όλοι οι άνεργοι με επίδομα ανεργίας που να είναι αξιοπρεπές και ικανό για να ζήσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε την πάλη μας, οργανωνόμαστε για τα δικαιώματά μας, για την υγεία μας, για την ίδια μας τη ζωή. Καλή δύναμη!